Γεια σας και καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Είναι τέλος Ιουνίου και όπως ήθιστε εδώ στο YouTube κάνουμε κάθε μήνα τα hits and misses. Αυτό το μήνα δεν ήταν από τους καλύτερους μήνες της ζωής μου. Αυτός ο μήνας δεν ήταν από τους καλύτερους μήνες της ζωής μου. Άσχετα που είχα γενέθλια και που... Δεν μπορώ να πω ότι κουράστηκα, αλλά τέλος πάντων είχα μία δυστυχία. Μετά από αυτή τη δυστυχία με έπιασαν οι μέρες του Λέτσου. Οπότε δεν έχω και πάρα πολλά αγαπημένα να σας δείξω, γιατί είτε το πιστεύετε όχι, τον Ιούνιο βάφτηκα ελάχιστες φορές. Να μην σας πω ότι μπορεί να είναι και η τρίτη φορά που βάφομαι τον Ιούνιο. Κυκλοφόρησα σαν το Λέτσο. Γιατί και τα μαλλιά μου περνάνε το στάδιο της τρελής από ό,τι έχετε προσέξει. Τα πιάνω με τσιμπιδάκια, αλλά ό,τι και να κάνεις, ας πούμε, δεν επανέρχονται. Δεν μπορεί να είναι καλό το κούρεμα, αφού έχουν κουρευτούν από τις 10 Δεκεμβρίου. Κάνω απομονή όμως που θα πάει, θα περάσει ο καιρός. Αγαπημένα προϊόντα για τον Ιούνιο δεν υπήρξανε. Όπως σας είπα, γιατί δεν βαφόμουν. Αν θα πρέπει να σας βρω κάτι να σας αναφέρω, που να σας ενδιαφέρει ας πούμε για μακιγιάζ, έχω βρει αυτό το κραγιόν από την Golden Rose, το οποίο είναι πάρα πολύ φτηνό, 1,5 ευρώ, 2, το πολύ να κάνει. Είναι το νούμερο 67 και είναι ένα πάρα πολύ έντονο πορτοκαλί. Για εσάς που σας αρέσουν τα έντονα τα πορτοκαλί χρώματα, το φοράω αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν έχει καθόλου σήμερα μέσα, είναι πολύ κρεμώδες. Εντάξει, η κλασική συσκευασία, φτηνιάρικη. Κλασική μυρωδιά, αλλά πάρα πολύ φτηνό και πολύ ωραίο χρώμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να παίρνετε πιο ακριβά πράγματα. Όταν υπάρχουν, ας πούμε, τόσο φτηνά εδώ στην αγορά που είναι εξίσου καλά. Τι άλλο μετά. Δοκίμασα διάφορες αντιλιακές. Ελάχιστα και αυτό, γιατί φανταστείτε ότι δεν έβγαινε έξω, όχι να βάλω αντιλιακή. Αυτό τον καιρό τεστάρω αυτή την αντιλιακή εδώ, της Bebanthol. Που έχει SPF 30 και UVA. Θέλει να κάτσω να ψάξω τα συστατικά της μια μέρα για να δω. Θα σας πω, πάντως προς το παρόν είναι καλή. Ούτε πολύ λαδερή είναι, ούτε άσχημα στο δέρμα κάθεται. Θα έλεγα μια κλασική αντιλιακή κρέμα προσώπου. Αν και δεν με βλέπει εμένα ίδιας πολύ, οπότε βλέπετε δεν έχω μαυρίσει καθόλου. Τον αποφεύγω όπως το διάολο στο λιβάνι. Δοκιμάζω και αυτή την τριαντάρα της Avène. Βλέπετε εδώ μπλε, σημαίνει ότι είναι... γράφει και κλινάς, οπότε είναι για δέρματα ακνεϊκά. Ο λόγος που τη δοκιμάζω αυτή είναι γιατί λίγη έληξε τον Ιανουάριο και δεν μπορώ να την πουλήσω, δεν μπορώ να την γυρίσω, οπότε θα πάει στο ψωριάρι το πρόσωπο, δηλαδή στο δικό μου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτά που λήγουν, τα προϊόντα που λήγουν, όπως οι αντιλιακές κρέμες, τα φάρμακα και αυτά, έχουν ημερομηνία λήξης, όχι γιατί αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά τους τόσο πολύ, με την έννοια ότι μπορεί να σας προκαλέσουν δερματίτιδες και τέτοια. Εντάξει, αν είναι πάρα πολύ λιγμένο ένα προϊόν και αν έχει πάρα πολύ καιρό που έληξε, και εγώ δεν θα το έβαζα στο πρόσωπό μου. Αλλά όταν μιλάμε ότι είναι 6 μήνες μόνο λιγμένο, θα μου πεις μόνο. Ναι, μόνο, γιατί 6 μήνες δεν είναι πολύ. Εδώ τα φάρμακα σε 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης τους δεν έχουν πάθει καμία αλλίωση. Το μόνο που παθαίνουν είναι ότι αλλοιώνεται. Ουσιαστικά δεν είναι τόσο ενεργή δραστική ουσία. Οπότε το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να μην κάνουν τη θεραπευτική αγωγή τους. Οπότε σίγουρα δεν σας συμβουλεύω να φοράτε λιγμένα, ούτε και να παίρνετε λιγμένα φάρμακα, καταντήστε σαν εμένα, αλλά δεν είναι και τόσο τραγικό όπως πολλοί θέλουν να νομίζουν. Βέβαια, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με το τι τρώμε, τι βάζουμε στα μούτρα μας. Κυκλοφορούν τόσα πράγματα εκεί έξω που υπόσχονται το ένα, υπόσχονται το άλλο. Όμως, καλός ή κακός, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα, πρέπει κάπου να βασιστούμε. Και ήθιστε να βασιζόμαστε στο γεγονός ότι οι μεγάλες εταιρείες, λογικά εφόσον έχουν τόσα πολλά λεφτά και αγοράζω με τόσα πολλά λεφτά ένα προϊόν, δεν μπορεί να είναι και μάπα. Αλλά αυτό πόσο αλήθεια έχει, πρέπει να το πούμε σε ένα άλλο βιντεάκι. Τέλος πάντων, ο καθένας είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του και τις επιλογές του. Σε καμία περίπτωση δεν θα εμπιστευόμουν μη αισθητικό όσον αφορά τη δερματολογία του προσώπου μου. Δεν θεωρώ ότι είναι ένα επάγγελμα περιττό η αισθητική, αλλά
θεωρώ ότι η αισθητική και η μακιγιές και μακιγιέ καλό είναι να μένουν σε αυτά που είναι ειδικευμένοι. Όπως εμείς οι φαρμακοποιοί, καλό είναι να μένουμε σε αυτά που είμαστε ειδικευμένοι και να μιλάμε για την επιστήμη μας, την οποία την έχουμε σπουδάσει, καλό είναι και αυτοί να μείνουν σε αυτό που είναι ειδικευμένοι και να μιλάνε για την επιστήμη τους που την έχουν σπουδάσει. Δεν με απογοήτευσε κανένα προϊόν, μπορώ να πω πάρα πολύ. Εκτός από τις όζες, τις μικρές της Sephora, μισό λεπτάκι να σας δείξω. Είχα αγοράσει πέρσι αυτήν εδώ την όζα. Το χρώμα της δεν μπορώ να πω ότι είναι άσχημο και την έβαλα στα χέρια μου. Με εντυπωσίασε πάρα πολύ το πινελάκι που έχει. Νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα που κυκλοφορούν στην αγορά. Αν δεν πιάνει το χέρι σας, βοηθάει πάρα πολύ στο να βάλετε καλά την όζα, το βερνίκι νυχιών. Δηλαδή, ειδικά αν είστε όπως εγώ, τρέμουν πάρα πολύ τα χέρια μου. Βέβαια, σε αυτό παίζει ρόλο ότι έχω ένα, νομίζω, αυτόνομος τρόμος. Λέγεται, μου το είπε ο γιατρός, μπορώ να πάρω κάποια χάπια για να γίνει καλά, αλλά δεν θέλω, γιατί το ότι τρέμουν τα χέρια μου είναι ένα πράγμα που το βλέπω εγώ και επηρεάζει εμένα. Και αυτός που με βλέπουν. Τώρα, μερικοί μου λένε πάρα πολύ ενοχλητικό και να πάρω χάπια, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω πάρει πάρα πολλά χάπια στο παρελθόν για διάφορα πράγματα, είτε θες αντισυλληπτικά, είτε θες αντικαταθλιπτικά, είτε θες για τον πόνο. Και δεν θέλω να παίρνω και φόρο ζωής χάπια για να μην τρέμουν τα χέρια μου. Θεωρώ ότι εντάξει, τρέμουν τα χέρια, τι να κάνουμε. Βέβαια, όσο μεγαλώνεις γίνεται χειρότερο, αλλά προς το παρόν αντιστέκομαι στην ιδέα του να πάρω χάπια, δεδομένου και ότι δεν έχω κάνει παιδί και κάποια στιγμή θα μπω σε αυτή τη διαδικασία και ό,τι χάπια παίρνω θα πρέπει να τα σταματήσω. Οπότε είναι δώρον άδωρον. Οπότε που θέλω να καταλήξω ότι τέτοια προϊόντα που είναι εύκολα στην εφαρμογή, εμένα με βολεύουν. Παρόλο όμως που είναι τόσο εύκολο στην εφαρμογή, δεν μου άρεσε καθόλου ούτε η ποσότητα, που είναι πάρα πολύ λίγη, ούτε το χρώμα. Θα μου πεις, αυτό φταίω εγώ γιατί εγώ το διάλεξα, εντάξει. Αλλά δεν μου άρεσε, έπλυνα τα πιάτα μετά που την έβαλα και δεν έβαλα top coat, παρόλο που είχα βάλει βάση. Και τα μισά, η μισή όζα έφυγε, ήταν σκοροφαγωμένη μετά, δηλαδή δεν κράτησε καθόλου. Δεν έχει καθόλου, δεν κάθεται. Εμένα δηλαδή κατευθείαν φαγώθηκε. Δεν θα προσπαθήσω να ξαναβάλω, μπορεί να τη βάλω μόνο στα πόδια που είναι πιο δύσκολο να βγει. Αλλά στα χέρια δεν νομίζω, γιατί πλένουμε τα χέρια μας όσο συχνά κάνουμε δουλειές. Δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο δηλαδή. Και κάτι είδα σε ένα βίντεο που μου είπαν, σε ένα βιντεάκι, τα The Girls Next Door, η Άννη και η Πέμι, που έλεγαν η Άννη ότι αυτό είναι ακριβώς σε σχέση με τα λεφτά του, με τα ML του. Δεν το ξέρω αυτό, γιατί την τιμή δεν το ξέρω, γιατί το πήρα πέρσι και ήταν σε ένα πακετάκι με ένα lip gloss μαζί και κάτι άλλο και δεν θυμάμαι πόσο έκανα. Και είπα να τη βάλω φέτος και σας είπα, δηλαδή μου την έβαλα πολύ εύκολα και εντυπωσιάστηκα και θα ερχόμουν εδώ να σας κάνω ένα review θεϊκό και ξαφνικά πήγα να πλύνω πιάτα και το μισό έφυγε. Αν ξέρετε τίποτα όζες που να είναι πολύ long stay, να έχουν δηλαδή σκοί να μένουν για πολλές μέρες, πείτε μου. Ή αν έχετε κάνει αυτό το σύλλακ. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά, το σύλλακ. Εντάξει, άσχετη, αλλά πείτε μου. Αλλά για αγαπημένα Ιουνίου, hits and misses, παιδιά, δεν υπάρχουν. Το αγαπημένο Ιουνίου θα έλεγα ότι αν από ομορφιά πρέπει να βάλω ένα προϊόν οπωσδήποτε, θα βάλω το Clarisonic 1 που το αγόρασα και που το χρησιμοποίησα τον Ιούνιο. Θα βάλω της Avon το γαλάκτωμα σώματος, το συσφυκτικό, το Firming, ένα μεγάλο μπουκάλι 250 ml, το οποίο απορροφάται κατευθείαν από το δέρμα και το κάνει το δέρμα πολύ απαλό. Δεν το έχω μαζί μου στην κρεβατοκάμαρα γιατί το βάζω μετά το μπάνιο, δεν το έχω εδώ. Επίσης μου άρεσε πολύ και το από τη Vaseline Intensive Care το Body Butter με το κακάο, το, εκείνο που είναι σαν σε ένα βαζάκι καφέ και μυρίζει έτσι καρύδα και εκείνο μου άρεσε πάρα πολύ γιατί έκανα τα πόδια μου από τρίχωση και γέμισαν όλα, γιατί έβαζα ξηράφι και είχα πάρα πολλές τρίχες και ήταν αρκετά μεγαλούτσικες και έκανα τα πόδια μου με τη μηχανή και γέμισαν, κοκκίνησαν, έτσουζαν, πονούσαν πάρα πολύ. Και έβαλα από αυτό και δεν έχω καμία κοκκινίλα, ούτε μου γύρισε καμία τρίχα, δηλαδή είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Γενικά από γαλακτώματα σώματος βρίσκω ότι αν δεν έχετε κάποιο σοβαρό πρόβλημα, όπως εγώ που δεν έχω, είμαι ικανοποιημένη με τα περισσότερα. Το μόνο που με ενοχλεί καμιά φορά είναι αυτή η αίσθηση ότι κολλάει επάνω σου, ότι. Αλλά νομίζω ότι αυτό οφείλεται ότι ίσως βάζω υπερβολικό και δεν κάθομαι να βάλω λίγο δηλαδή και να το αλείψω και να απορροφηθεί.
Και μετά δημιουργεί αυτή την κολώδη στην αίσθηση. Για κυταρίτιδα δεν έχω δοκιμάσει τίποτα και δεν πιστεύω ότι κανένα πράγμα για την κυταρίτιδα μπορεί να κάνει δουλειά. Το μόνο που μπορεί να κάνει δουλειά και δεν ξέρω γιατί δεν το έχω δοκιμάσει και η Ελβίρα στο κανάλι της είπε ότι κάνει πολύ καλή δουλειά και δεν έχω λόγο να την αμφισβητήσω, βέβαια όμως δεν το έχω δοκιμάσει, είναι ο κισός, το λάδι κισού. Θα το δοκιμάσω και θα σας πω. Έχω ακουστά ότι κάνει πολύ καλή δουλειά στην κυταρίτιδα, αλλά προσωπικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει κάτι που να αλλάζει την κυταρίτιδα, γιατί η κυταρίτιδα είναι ουσιαστικά λιποσώματα, δηλαδή έξτρα λίπος αποθηκευμένο κάτω από το δέρμα μας. Και τρόπος που αποθηκεύεται το λίπος είναι καθαρά γενετικός. Βέβαια παίζει μεγάλο ρόλο και η διατροφή και η γυμναστική. Για ποιο λόγο? Γιατί όταν κάνετε σωστή διατροφή, δεν έχετε τόσο πολύ λίπος και το λίπος κατανέμεται στο σώμα σας με πιο αρμονικό τρόπο. Γιατί το βάζετε ίσως πιο σταδιακά, γιατί το σώμα σας είναι πιο σουλωμένο. Και ειδικά με κάνετε γυμναστική, ο μυς από κάτω είναι πιο σφιχτός και πιο μεγάλος και δεν έχει, το στρώμα του λίπους σε σχέση με το μη είναι πιο λεπτό, οπότε φαίνεται ο μυς από κάτω, δεν φαίνεται τόσο το στρώμα λίπους. Οπότε αν κάνετε γυμναστική και αν τρώτε σωστά και αν πίνετε νερό και δεν είστε εφιδατωμένοι, τώρα η εφιδάτωση έχει σχέση με την όψη της επιδερμίδας, δηλαδή αν πίνετε νερό και δεν ταλαιπωρείστε, λογικά, ας πούμε, αυτά τα τρία θα είναι το καλύτερο πράγμα για την κυταρίτιδα, πιστεύω. Τώρα, ουσιαστικά, αυτές οι κρέμες, εγώ νομίζω ότι δεν δρούν πάνω στο λίπος, αλλά δρούν πάνω στην επιδερμίδα και την κάνουν την επιδερμίδα πιο σφιχτή και πιο χοντρή, ίσως, πιο τη θρέφουν, δυναμώνουν την ελαστικότητά της, δεν ξέρω τι κάνουν. Πάνω, ουσιαστικά, αυτό που κάνουν, πιστεύω, είναι ότι κάνουν ένα προσωρινό αποτέλεσμα πάνω στην επιδερμίδα, με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι έχουμε λιγότερη κυταρίτιδα, όταν στην πραγματικότητα το μόνο που κάνουμε είναι ότι την κρύβουμε. Είναι ουσιαστικά δηλαδή σαν να φοράς ένα καλτσόν. Εγώ αυτό πιστεύω. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ένα πράγμα τόσο δυνατό ώστε να αλλάξει την κατανομή του λίπους κάτω από το δέρμα σας, εφαρμόζοντάς το πάνω από το δέρμα, ένα το κρατούμενο αυτό. Αν υπήρχε κάτι τέτοιο, θα το χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ για να δώσουν φάρμακα μέσα στον οργανισμό. Και δεν θα έκανε ο κόσμος ενέσεις, ας πούμε, ή δεν θα έκανε εισπνοές από τη μύτη ή από το στόμα. Θα έβαζε αυτό το ειδικό γαλάκτωμα, τέλος πάντων, ή ότι ήταν κρέμα, και θα απορροφούταν από τον οργανισμό και θα γινόταν αυτή η μεγάλη αλλαγή. Οπότε δεν μπορεί να υπάρχει τόσο μεγάλη αλλαγή από τη στιγμή που δεν υπάρχει επιστήμη να την υποστηρίξει. Δηλαδή δεν μπορεί με τοπική εφαρμογή ενός προϊόντος, όποιο προϊόν και είναι αυτό, να κάνετε αλλαγή στο υποδόριο λίπος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω να γίνεται. Και δεύτερον, αν είναι κάτι που είναι τόσο δραστικό, δηλαδή αν κάτι μπορεί να αλλάξει τη δομή του λίπους κάτω από το δέρμα σας, δηλαδή τι άλλο μπορεί να κάνει? Και ξέρετε ότι δεν υπάρχουν έρευνες κατά πόσο είναι ασφαλή όλα αυτά που βάζουμε για την κυταρίτιδα. Δηλαδή ο κόσμος, όταν έκανα το βίντεο για τη μασχαλίλα και το έκανα εντελώς στην πλάκα, περίμενα να πάρω απαντήσεις του στυλ «Ναι, πες τα, για αυτούς που βρωμάνε» και «Ναι, βάζετε αποσμητικό». Αντίθετα, πήρα πάρα πολλά σχόλια που έλεγαν ότι τα αποσμητικά είναι επικίνδυνα. Και ότι δεν πρέπει να βάζουμε αποσμητικό, αντιδροτικό και αποσμητικό. Δηλαδή τα άλατα αλουμινίου που έχουν μέσα τα διάφορα αντιδροτικά και τα parabens που έχουν μέσα τα αντιδροτικά είναι επικίνδυνα. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι τα parabens δεν υπάρχει έρευνα αυτή τη στιγμή σε όλη την γη που να λέει ότι προκαλούν καρκίνο του μαστού. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των parabens και του καρκίνου του μαστού. Δεν είμαι σίγουρη, ψέματα, δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ, δεν θυμάμαι τώρα καθαρά, αλλά τέλος πάντων διάβασα μια τελευταία έρευνα πάνω στο θέμα και νομίζω έχουμε βάλει και το άρθρο στο βιντεάκι με τη μασχαλίλα, που δεν υπάρχει, δηλαδή μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα, ούτε οι επιστήμονες ξέρουν. Απλά εντάξει, ο κόσμος το έχει πάρει. Πώς να πω, παραμύθι να το πω, ότι τα παραμπέντς είναι πολύ κακά. Τέλος πάντων, υπάρχει μια γενικότερη μόδα τελευταία για τα φυτικά και τα φυσικά καλλιτικά,
Τώρα και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Δεν ξέρω κατά πόσο θέλετε να πιαστείτε κορόιδα σε αυτή την ιστορία, αλλά εντάξει, καθένα περιορέξει τη σκολοκυθόπιτα. Αλλά τέλος πάντων και για τα άλλα τα αλουμινίου, το μόνο που έχουν πει ότι μπλοκάρουν τους πόρους και ότι δεν είναι καλό. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι καλό. Είπα εγώ ότι είναι καλό. Φυσικά, οποιασδήποτε παρεμβάσεις και να κάνεις δεν είναι καλές, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι πάρα πολλά άτομα ήξεραν ότι μυρίζουν, ήξεραν ότι βρωμάνε μασχαλίλα, ήξεραν ότι δεν είναι και το πιο ευχάριστο τη υδρότας και παρόλα αυτά επιμένουν να λένε ότι προκειμένου να πάθω καρκίνο, εγώ δεν βάζω αυτό το πράγμα στις μασχάλες μου. Δηλαδή, προκειμένου να πάθω εγώ κάτι, δεν με νοιάζει αν εσύ ενοχλείσαι από μένα. Λογικό. Το δέχομαι. Αλλά τέτοια άτομα που λένε ότι εγώ, ξέρεις, προτιμώ να βρωμάω, προτιμώ να είμαι ένας ασβός, ένα πουνάβι, προτιμώ να μπαίνω σε ένα δωμάτιο και να βάζουν όλοι μανδαλάκια στη μύτη τους. Γιατί δεν βάζω αντιδροτικό, γιατί θα με προκαλέσει καρκίνο, πράγμα που δεν έχει αποδειχτεί. Αλλά εντάξει, οκ, άμα είσαι φοβητσιάρης, είσαι φοβητσιάρης, τι να κάνουμε. Ή άμα θες να είσαι, εντάξει, όχι αν είσαι φοβητσιάρης, αν είσαι επιφυλακτικός, είσαι επιφυλακτικός, δεν είναι κακό. Εντάξει, εγώ σε λέω φοβητσιάρη, δικαίωμά μου. Εσύ λέγεται τον εαυτό σου επιφυλακτικό, δικαίωμά σου. Αλλά δεν μπορείς να μου λες ότι ξέρεις, δεν το κάνω αυτό. Και μετά να πασαλίβεσαι με κρέμες για κυταρίτιδα, να βάζεις συντηρητηδικές, να τρως γαριδάκια, να καπνίζεις. Γιατί όλα αυτά δεν είναι υγιεινά. Δηλαδή δεν μπορείς εσύ να μου λες ότι εγώ δεν βάζω αποσμητικό και θα πάθω καρκίνο και να καπνίζεις 20 τσιγάρα τη μέρα. Δεν γίνεται. Δηλαδή κάπου δεν είναι λογικό αυτό. Θα μου πει σχέστηκα. Εγώ έχω μια. Έναν εθισμό το τσιγάρο. Επειδή δεν μπορώ να γλιτώσω τον καρκίνο από εκεί, τουλάχιστον να το γλιτώσω από εκεί που μπορώ. Τι σε νοιάζει εσένα. Εντάξει, εγώ δεν είπα ότι με νοιάζει και ούτε είναι και θέμα δικαίωμα να το πω αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι να είστε επιφυλακτικοί γενικότερα όταν διαβάζετε κάτι ή όταν βλέπετε κάτι. Και όχι μόνο όταν γίνεται φασαρία για ένα συγκεκριμένο θέμα. Γιατί πάρα πολλά είναι άσχημα και περνάνε στον ντούκο. Αυτό είχα να πω. Αυτή είναι η άποψή μου για τα προϊόντα του Ιουνίου. Θα επανέλθω σε ένα βιντεάκι τώρα αμέσως. Θα τα πούμε λοιπόν στο επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια, γεια σας!